Πώς γίνεσαι πολίτης του κόσμου? Γιατί το είπε αυτό ο σοφός? Και πόσο αστείο είναι πάλι να αναλύουμε το τι είπε, αν το είπε, δεν το είπε. Πολίτης του κόσμου γίνεται κανείς μόνο όταν αγνοήσει, αρνηθεί ότι υπάρχουν Ιταλοί, Τούρκοι, Έλληνες, Γερμανοί, Κινέζοι. Μόνο τότε γίνεται κανείς πραγματικός πολίτης του κόσμου. Και μάλιστα μπορεί να αγνοήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι και γη και γίνεται πολίτης του συμπαντικού κόσμου. Είναι πάρα πολύ απλό, ξέρετε αυτό. Και είναι και ο μόνος τρόπος, αν θέλουμε να μιλάμε για την πραγματική αγάπη. Αγνοώ και αρνούμε την περιγραφή. Και λέει κάποιος, καλά, γιατί το βοήθησε, είναι Τούρκος. Τι σημασία έχει που είναι Τούρκος? Τι σημαίνει Τούρκος? Τι σημαίνει Κινέζος? Τι σημαίνει Ιταλός? Ήταν πολύ συγκλονιστική η ιστορία αυτού του ανθρώπου που έζησε 80 ανθρώπους, που πήγε με τον Κρανό και μαζί με άλλους Έλληνες και είπε ότι την ώρα που άκουγα κραυγές υπήρχε θέμα βοήθειας άλλων ανθρώπων. Γιατί γινόμαστε ανθρωπιστικοί, το κλέβω από την ανθρωπιστική βοήθεια, μόνο στην ώρα της ανάγκης? Δεν είναι πολύ φυσιολογικό κάποιος να πει, μα έχει φωτιά. Τι με ενδιαφέρει ποιος είναι μέσα, αν είναι Κινέζος, Τούρκος? Δηλαδή, τι θα μου πείτε, δηλαδή, άμα υπάρξει φωτιά σε ένα σπίτι και σας πούνε ότι μέσα είναι Τούρκοι, θα πείτε, α, Τουρκαλάδες, δεν τους σώζω? Όχι, θα μπούμε μέσα ή στο σεισμό. Για να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Όταν λοιπόν κάποιος αρνείται, αγνοεί, γιατί πάντα βλέπω αυτές τις αναλύσεις και λυπάμαι διότι αναλύουμε κάτι το οποίο δεν χωράει ανάλυση. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε τον Σωκράτη. Δεν μπορούμε να αναλύσουμε τον Ιησού. Μπορούμε μόνο να εφαρμόσουμε αυτά που λέει. Και άρα για να μπορέσω να γίνω πολίτης του κόσμου είναι αγνοώ, και για να αγνοήσω σημαίνει ότι κάθε μέρα, μα κάθε μέρα, κάνω πρακτική στο νου μου το να σταματήσω να δίνω σημασία στις περιγραφές έξω. Αρχίζω και αγνοώ τις περιγραφές. Για την ακρίβεια, ο διαλογισμός που είναι η μόνη λύση για να μπορέσω να έρθω στην κατάσταση, δεν μπορώ να το φιλοσοφώ, γιατί φιλοσοφώ, μιλάω όπως τα καφενεία. Εμείς οι Έλληνες μιλάμε και επί του πρακτέου μηδέν. Αγνοώ το νου. Έτσι μόνο με βοηθάει το να γίνω πανανθρώπινος, το να γίνω πραγματικά την έννοια της αγάπης. Γιατί αυτό σημαίνει και αγάπη, άλλωστε, ξέρετε. Έγραφα σε μια φίλη που ανταλλάσσουμε σχόλια στη σελίδα. Δεν είναι να βοηθήσετε, ξέρετε, τα παιδιά που έχουν bullying ή ανθρώπους που πεθαίνουν. Γιατί θα συνεχίζουν τα παιδιά να πάχουν bullying, γιατί εμείς έχουμε bullying. Θα συνεχίζουν οι πόλεμοι, γιατί έχουμε εμείς μέσα μας πόλεμο. Δεν μπορώ να κάνω κάτι για τους πολέμους. Δεν μπορώ να τους σταματήσω. Μπορώ όμως να σταματήσω το δικό μου πόλεμο μέσα. Και σταματάω τον πόλεμο μέσα μόνο όταν αρχίζω πάρα πολύ σοβαρά, με αγάπη και όρεξη και όχι με πειθαρχία, να αγνοώ ότι πρέπει να γίνω σπουδαίος. Ότι δεν πέτυχα και άρα δεν είμαι εντάξει. Ότι πέτυχα και είμαι κάποιος. Αυτή η διαδικασία οδηγεί κάποιον το να γίνει πάλι παιδί ετών 55. Να γίνει πολίτης του κόσμου. Και ό,τι άλλη λέξη, παράδειγμα, έχουν πει όλοι αυτοί οι σοφοί άνθρωποι, που αντί να κάτσουμε να πούμε, καλά, το έχω πει πολλές φορές και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πώς μπορώ να γίνω παιδί τώρα που είμαι 52 χρονών? Δεν μπορώ να γίνω παιδί όπως είχα το καταπληκτικό πλάσμα ως παππούς και που του έκανα κούτσου κούτσου μου, μανάρι μου, κούτσου κούτσου. Αυτό είναι γιατί εκεί στιγμή επικοινωνώ με ένα πλάσμα 8 μηνών. Δεν ζητάει κάποιος να κάνω γούτζου γούτζου και να μιλάω γούτζι κακακα στην καθημερινότητά μου. Ας δούμε λοιπόν όλη την πρακτική εφαρμογή αυτών που διαβάζουμε και μας αγαπάμε. Και θα δούμε ότι όταν καταργήσουμε τα σύνορα, κάτι το οποίο το ακούσαμε και από τους αστροναύτες, βλέπανε τη γη και βλέπανε μια γαλάζια σφαίρα. Δεν βλέπανε σύνορα. Δεν μπορούσαν να διακρίνουν σύνορα. Δεν υπάρχουν σύνορα. Και την ίδια στιγμή δεν σημαίνει κανείς να πάψουν τα σύνορα, γιατί έχουν λόγο ύπαρξης. Αλλά ένα τυπικό κομμάτι, ένα πρακτικό κομμάτι ύπαρξης, όπως έχει ένα πρακτικό κομμάτι το χαρτί που λέγεται ταυτότητα, που ξαναλέω, είναι ταυτόσιμο με το χαρτί του δελτίου αποστολής που συνοδεύει εμπορεύματα. Δεν είμαστε εμπορεύματα. Δεν είμαστε σύνορα. Είναι ένα κομμάτι το πρακτικό της καθημερινότητας και άλλο να πούμε άλλο πράγμα χριστιανοί, άλλο πράγμα μουσουλμάνοι. Και εμείς χριστιανοί είμαστε ανώτεροι των μουσουλμάνων ή ανάποδα. Άλλο πράγμα ο Γερμανός, άλλο ο Ιταλός. Η λύση λοιπόν, γιατί ρωτάτε συνέχεια πώς μπορώ να βρω τον εαυτό μου και πώς μπορώ να βρω Γαλλία, είναι μόνο όταν κανείς απαλλαγεί από τον διαχωρισμό του νου. Γιατί ο διαχωρισμός αυτόματα φέρνει διαμάχη. Και η διαμάχη είναι το ανάποδο της ειρήνης. Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη μέσα μου εάν υπάρχει διαχωρισμός, αν υπάρχει διαμάχη.
αν πιστεύω ότι όντως υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων, κατηγορίες όντων, άλλο καταπληκτικό. Κατασκευάσαμε έναν Θεό και μετά γίναμε και καθηκόν και καθομοίωση. Όλα αυτά είναι ανοησίες στο νου που δημιουργούν πόλεμο μέσα μας. Οπότε, ας μείνουμε στην αρχική ερώτηση. Πρακτικά εγώ λέω αυτό γίνεται και δεν το λέω ότι το βρήκα εγώ, λέω πώς έχω εγώ ερμηνεύσει τα πράγματα. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος πολίτης του κόσμου εμπράκτος? Πώς μπορεί να γίνει παιδί στα 55 του, 65 του? Αν έχετε κάποια άλλη απάντηση, θα χαρώ να τη γράψετε κάτω για να ανταλλάξουμε απόψεις, για να βοηθηθούμε όλοι. Να είστε καλά, καλημέρα.